Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την αποτίμηση και τον απολογισμό των αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Βελιγραδίου και Βουκουρεστίου έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ αυτοδιοικητικών και φορέων της ευρύτερης περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναπτυξιακή προοπτική της πρωτεύουσας του Εύρου μέσω της τουριστικής προβολής αλλά και τα μέσα επίτευξης του εν λόγω στόχου. Συζητήσαμε όλες τις προοπτικές που υπάρχουν και τις προτάσεις μεγάλων tour operators, μεγάλων αεροπορικών εταιριών, όπως είναι του Μουζενίδη Ελληνέιρ, και στην προσπάθεια να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας οι οποίες προέκυπταν μέσα από την πρόταση ιδιαίτερα του κ. Μουζενίδη προκειμένου να κατεβάζει 2 αεροπλάνα τη βδομάδα στην Αλεξανδρούπολη το 19 και ή δυνατόν και το 18, καταφέραμε με ένα πρόχειρο υπολογισμό και προσεγγίσαμε τα 300 δωμάτια Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη προκειμένου να γίνει ελκυστική η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη για να κατεβάσει αεροπλάνα η Ελληνέιρ του κυρίου Μουζενίδη. Αυτή η προσπάθεια στο βαθμό που έγινε και με τους παράγοντες όλους μαζί να συζητάμε γύρω στα 25 άτομα, όσοι έχουν σχέση και ακουμπάν έστω και λίγο το τουριστικό προϊόν, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης καταβάλει προσπάθεια για την προσέλκυση τουριστών από τη Σερβία και τη Ρουμανία μέσω της προσθήκης αεροπορικών δρομολογίων 2 φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Για να επιτευχθεί ωστόσο ο στόχος των επιπλέον πτήσεων, θα πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών που θα φιλοξενούν τους επισκέπτες, με την προσπάθεια αυτή να έχει ήδη μπει μπροστά και να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών τα αποτελέσματά της, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Το γεγονός ότι έχουμε περίπου 1.000 δωμάτια στην Αλεξανδρούπολη και περίπου 500 στη Σαμοθράκη, μιλάμε και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια μαζί με τα ξενοδοχεία, σημαίνει ότι οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες σε αυτόν τον αριθμό. Η αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο και περισσότερο χρονικό διάστημα από τους 2 βασικούς μήνες που είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι ένα επίτευγμα το οποίο θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και να το προσεγγίσουμε μόνο μέσα από τη συνεργασία, γεγονός το οποίο έγινε κατανοητό προς όλες τις πλευρές. Άρα λοιπόν περιμένουμε τώρα, ορίζοντας ανθρώπους οι οποίοι και στη Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη θα καθορίσουν τον αριθμό των δωματίων προκειμένου να τα στείλουμε στην Ελληνέιρ, να έχουμε αποτελέσματα σε πολύ λίγες ημέρες, προκειμένου να δημιουργήσουμε με σάρκα και οστά όλο αυτό όλη αυτή την εικόνα που μεταφέραμε ερχόμενοι από το Βουκουρέστι και το Βελιγράδι στην Αλεξανδρούπολη. Στη σύσκεψη για τον περαιτέρω σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων για την προσέλκυση τουριστών από τη Σερβία και τη Ρουμανία, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θράκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου, καθώς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Κοινό έδαφος όλων, η ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και η κατάρτιση οργανωμένου σχεδίου σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Αρχή. Υπήρξε μια ιδιαίτερη σημαντική σύσκεψη στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης μετά από πρόσκληση του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης. Κυρίως ουσιαστικά για να κάνουμε ταμείο, να αποτιμήσουμε ουσιαστικά την παρουσία των ξενοδόχων αλλά και του Δήμου της Αλεξανδρούπολης στις 2 πολύ μεγάλες τουριστικές εκθέσεις στην περιοχή εκείνη. Τόσο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, όσο και ο Εμπορικός Σύλλογος, καθώς και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, επιδιώκουμε να ανοίξουμε τις αγορές αυτές, καθότι είμαστε ήδη αρκετά εκτεθειμένοι στην αγορά της Τουρκίας, η οποία συνεισφέρει παρεπιπτόντως τα μέγιστα στην οικονομία και τον τουρισμό της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση επιθυμούμε να έχουμε μια διασπορά, αν θέλετε, του κινδύνου με το άνοιγμα αυτών των αγορών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οποίες έχουμε συμφωνήσει και πραγματοποιήσει, η αγορά της Ρουμανίας είναι μια ιδιαίτερη αγορά για μας. Είναι η δεύτερη αγορά στόχο για την Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια όσον αφορά τη Σερβία, επειδή υπάρχει παρουσία των Σέρβων και πρόκειται για αξιοπρεπείς τουρίστες σύμφωνα με το προφίλ το οποίο έχουμε στήσει εμείς, οπότε λοιπόν πρόκειται για 2 ιδιαίτερες αγορές. Εμάς μας ενδιαφέρουν αποκλειστικά και μόνο οι 2 αυτές αγορές.